τα μαξιώσει. Αυτό το πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δασκαλάκη. Νομίζω στο σώμα τη προγράμμα θα σκεφτεί ο κύριο Καλογάνη Κωνσταντινό, σύμβουλο του κύριου Τσιλόνι, ο οποίο αν δεν ήθελε να μα πει δύο λόγια να δει να δώσει κάποιε απαντήσει. Καλησπέρα, καλημέρα. Αν και δεν ήμουν καλεσμένο σήμερα, δεν εκλήθηκε η σημερινή συζήτηση και ήρθα τελείως η έρθεν και έκανα το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύνοζε να έρχομαι με την δημοσιογραφική ιδιότητα. Θέλω να πούμε καταρχήν το εξής, για να λύσουμε κάποιες απορίες που ακούστηκαν και για να πούμε σε μια διαδικασία κουβέντα. Θα ήταν τελείως διαφορετική κουβέντα αν από το Υπουργείο είχε γίνει αρχική τοποθέτηση για να κάνουμε τι εκποδίσει μετά από τη Δημοτική Σύμβουλη και βάλει στο παραπέξω. Πρώτα απ' όλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέβασε τη συγκεκριμένη οικία για την ώρα Σπέβδου, όπως είπε πολύ σωστά και πριν από λίγο. Είναι στη διαδικασία. Στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι μέσα και το Υπουργείο Πολιτισμού και φυσικά είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αναπληρωτής υπουργός, προκειμένου και ο κύριος Αποστόλου. Ποια είναι η ιστορία λοιπόν, η τελευταία ιστορία του συγκεκριμένου χώρου? Ο συγκεκριμένος χώρος ήταν προς αυτό που λέγανε αξιοποίηση ως από ξεπούλημα της προηγούμενης κυβερνητικής διαδικασίας. Τα business plan που είχαν δώσει τότε οι ιδιώτες ήθελαν πολλές χιλιάδες συνταγωγικών μέτρων της υπεντοποίηση για να είναι βιώσιμη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Όταν εμείς τους είπαμε προεκλογικά, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά παραλάβαμε ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα το δεχτούμε, μας το επέστρεψαν πίσω και λένε δεν το θέλουμε, δεν μας φέρει. Είχαν ξεκινήσει ήδη κουβέντες και υπάρχει σχετική αερογραφία στο Υπουργείο. Μόλις λοιπόν εμείς το πήραμε και επειδή έχουμε εξασφαλίσει χρήματα από το ΕΣΠΑ και δεν θα βάλουν λεφτά οι ιδιώτες. Έπρεπε να τρέξουμε τη διαδικασία για να προλάβουμε τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες. Αναπτύσσαμε μια αιτία η οποία πραγματικά έχει δίκιο που το είπε ο κ. Σουτάς, είναι λίγο πεπαλαιωμένη, αλλά βάλαμε τη διαβούλευση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και ενώ υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο προκαθορίζει σημαντικά πράγματα ως προς την ιδιοποικιλότητα, ως προς την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος. Πολύ σωστά λοιπόν είπε ο κ. Καμπόλης ότι αυτά προς ξεπούλημα και τώρα δεν ξεπουλάτε. Και όταν ήταν προς ξεπούλημα δεν υπήρχε άρνηση και μεσαία παιδιά, το δεν είναι γίνεται. Όχι από όλους, από κάποιους υπήρχε, αλλά λέω τώρα. Γιατί ακούστηκαν κορώνες σήμερα για το Υπουργείο ή γενικότερα για μια προσπάθεια που γίνεται. Επαναλαμβάνω, αυτό το δίκτυο θα είναι με χρήματα του ΕΣΠΑ και δεν θα πούνε ιδιώτες στην κατεύθυνση την οποία ακούστηκε. Δεύτερον, η συγκεκριμένη οικία ήταν λίγο χειρότερη από τον κύριο Μανιάκη, όπως την ξέρουμε. Κάποιοι εδώ πέρα που γνωρίζουν την ξέρανε, έλεγε και άλλα πράγματα. Αφαίρεσαν όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τα εργολαβικά συμφέροντα. Την κάναμε πιο light, να το πω έτσι, και την ανεβάσαμε για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Την Κυριακή είναι η ίδια βούληση. Ο κ. Φιντάς είπε πολύ σωστά, κατέθεσε τις εξετάσεις, τα συμφέροντα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχω κανονίσει όποιος θέλει να ακούσουμε ένα σύντομο ραντεβού. Δεν μου ξυπνήθηκε μέχρι τώρα από κανέναν όμως. Μόνο κορώνες ακούω εδώ πέρα. Εγώ είμαι με μια διάθεση που είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν ξέρετε όλοι. Ένα τηλέφωνο με πήρε κανέναν. Πήρε άνθρωποι, τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί είμαι. Αν δεν θα μπορούσα να πατήσω. Ένα ραντεβού δεν μου έχει ζητηθεί. Λέω λοιπόν να γίνει μια διαπαρταξία και να κανονίσουμε ένα ραντεβού. Το κανονίσω εγώ και με τον υπουργό. Λέω ότι τρίτη θα μου έρθει ένα χαρτί, ένα υπόνημα με όλα τα συνθετικά στοιχεία, γιατί την Τετάρτη θα μαζευτεί μια διευθυντική για να γίνει μια πρώτη κουβέντα. Παραλάβω μια πρώτη κουβέντα, δεν είναι τελεσμένα πράγματα. Έτσι γίνεται, υπάρχει διαβούλευση στην αρχή. Τη βάζουμε στο διαδίκτυο για να πούμε πώς κάποιος δημότης έχει κάποια ιδέα που επειδή εμείς δεν λέμε ότι είμαστε σοφοί, δεν την έχουμε σκεφτεί, να τη βάλουμε αν είναι στο πλαίσιο πάντα που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα που αρμόζει τις συνθήκες και να γίνει όλη η ιστορία. Θέλω να πω ότι πραγματικά έχει εγκαταλειφθεί συνειδητά εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη περιοχή. Όπως και εγκαταλειφθεί και το πάρκο Τρίτσι που άκουσα πριν από λίγο.
Γιατί ξέρει το πάνω από το τρίτσι, το πήρε ο Άσδα. Και τώρα γιατί και μα λέει, παιδιά, δεν μπορώ εγώ να του στηρίζω. Γιατί έχω 1.200.000 που πρέπει να του σοκάσει και δεν τα έχω. Και πρέπει πάλι εμεί ω Υπουργείο να το δώσουμε, να το φτιάξουμε για να το πάρει τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πάλι δεν μπορεί να το συντηρήσει. Γιατί στον Άσδα τώρα έχουν αφήσει. Άμα πάρει φωτιά τώρα, δεν υπάρχει κανένα να την κατασκευάσει, δεν έχουν νερό. Γιατί τρέχουμε εμεί ω Υπουργείο να λύσουμε τι προηγούμενε καταστάσει. Δεν είναι λοιπόν όλα ίσιωμα, ούτε είναι όλα ίσια, ίδια. Εμεί λοιπόν μέσα σε 4 μήνες. Δίνουμε προτεραιότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Και για το ποιο θα το διοικεί, γιατί δεν υπάρχει πολύ σωστά εκατομμύρια ένα ερώτημα, υπάρχει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο υφίστανται, το οποίο έχει γίνει σε πρώτερο χρονικό διάστημα, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα ποιο θα είναι, δεν είναι κανένα από το τμήμα Χαρνών. Και δεν είχε ανοίξει μύτη παλαιότερα με άλλε καταστάσει, με άλλε κυβερνήσει. Εγώ λοιπόν σα λέω, ότι έχει εξασφαλιστεί μετά από παρέμβαση που κάναμε και κουβέντα και το καταλαβαίνει ο Υπουργός, ότι στο εφταμελέ διοικητικό συμβούλιο που θα είναι και ένα από το Δήμο Διονύσου που δεν προλεγόταν την προηγούμενη φορά, θα είναι και ένα από το Δήμο Αχανών, θα είναι και από την περιφέρεια, θα είναι από θεσμικού φορεί εντέξω από το Υπουργείο, δεν θα είναι ιδιώτε μέσα. Θα είναι ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα φορέα εφταμελέ, το οποίο θα είναι θεσμικοί παράγοντε μέσα, εκπρόσωποι, οι οποίοι θα συντονίζουν μια κατάσταση. Αυτό έτσι για να μπορέσουμε να λύσουμε κάποιες απορίες και έτσι να ξεκινήσουμε. Η διαβούλευση, έτσι θέλω να πω, όταν ανοίγεται, δεν είναι για να χάσεις. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση είναι χαμένο το θύμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ανοίξει το Διονύσου. Δεν ξέρω. Δεν είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Αχανών. Γιατί το συναισθηματικό είναι καλό, αλλά δεν είναι το πρακτικό στο διατάφτα. Στο τέλος της νύχτας που θα πάμε σπίτια μας, είναι διοικητικά του Δήμου Διονύσου, ο κύριος Ζαμάρης, ο δήμαρχος κάνει κουμάντο. Εμείς μπορεί να θέλουμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να λέμε. Συναισθηματικά, ό,τι θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχει γίνει. Έγινε Καποδίστρια 2, έγινε Καλλικράτης, υπήρχαν εδώ πέρα υπουργάρες που μιλήσαν και πριν από εμένα, κανένας δεν φρόντισε να το πληρώνει εδώ. Τόσο συναισθηματικά είναι όλοι και είναι κορώνες. Εμείς λοιπόν σήμερα, ο Υπουργός είναι οικολόγος και δεν πρόκειται να γίνει κάτι που να βλάψει το περιβάλλον. Δίνουμε μια προτεραιότητα γιατί πραγματικά έχουμε βγει χρηματοδότηση από το ΕΣΜΑ για να γίνει κάτι το οποίο να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία μέσω ενός φορέα διαχείρισης με θεσμικούς παράγοντες που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, όχι δοτούς από την εκάστοτε κυβέρνηση, θα είναι από την θα είναι από την ΠΕΔΑ και αυτοί όλοι μέσα σε ένα πλαίσιο θα συναποφασίσουν. Και για πρώτη φορά θα είναι και εκπρόσωπος του Δήμου Αχανών που δεν προλογόταν πριν. Γιατί άκουσα πολλέ κορώνε πριν, αλλά στο διατάφτα, όταν εγώ πήγα εκεί πέρα και ήθελα να βάλω το Δήμο Αχανών, ήταν όλα αποτελεσμένα, παιδιά. Δεν υπήρχε τίποτα. Αγώνε, ιστορίε, σημαίε, ναι, κλωστά κτλ. Τι γινόταν τότε. Όλα ήταν τελειωμένα. Συμμετοποίηση, εντάξει, 200.000 τετραγωνικά θέλανε να συμμετοποιήσουν οι εργολάβοι που του πετάξαμε απ' έξω. Άμα δείτε τα project, θα φρικάρετε. Εντάξει, θέλανε να βάλουν τέλο. Θέλω να είναι μόνο με είσοδο μέσα όπως θα πηγαίνει, κουτουλούκου και δεν ξενοδοχείο προβλέπεται. Δεν υπάρχει πολύ ξενοδοχείο μέσα. Ποιος το έπαιρνε ξενοδοχείο, το είπε κάποιος, δεν υπάρχει ξενοδοχείο μέσα, ξενοδοχείο όπως είναι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ήπια χρήση. Υπάρχει ένα προεδρικό διάγραμμα το οποίο περιγράφει ακριβώς το τι απαγορεύεται και το που πρέπει να είναι. Αυτή είναι η ιδέα. Αν τώρα νομίζετε εσείς ότι δεν πρέπει να είναι ένα εφταμελές, το οποίο είναι ένα θεσμική παράγοντα, εκ των οποίων είναι πρώτη φορά και ο Δήμος Αχανών που δεν ήταν ποτέ μέχρι τώρα. Αν νομίζετε ότι πρέπει να το κάνουμε κάπως αλλιώς και να το διορίζει εκάστοτε κυβέρνηση και να μην είναι οι τοπικές κοινωνίες να μην έχουν καμία έτσι, αναφορά και καμία και κανένα λόγο, μπορείτε να καταθέσετε την πρόταση στο Υπουργείο και να πείτε ξανά κάτι. Δεν μας άρεσε έτσι να πάει εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας πω ότι πάλεψα να είναι και ο Δήμος Αχανών και ο Δήμος Διονύσου, εδώ να είναι τίμιος στην κουβέντα, να είναι οι τοπικές κοινωνίες, να είναι εκπρόσωπος και της περιφέρειας που είναι ερετή, γιατί αυτό θα αλλάζει κάθε φορά. Και από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα για να προστατεύονται οι αρχαιότητες και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εντάξει, να είναι εκπρόσωποι μέσα για να μπορούν να συζητάνε. Τώρα αυτό που είπε ο Δασάκης να το πει ο κ. Δασάκης διοικητικά. Να πάει να συνειδητοποιεί και να πει ξέρει κάτι αυτά που δεν με ρωτήσατε. Γιατί υπάρχουν και διαδικασίες διοικητικές σε ένα Υπουργείο πώς συντονίζονται τα πράγματα. Αυτό ήθελα να σα πω. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ προτείνω να γίνει μια διαπαραταξιακή. Και μάλιστα είναι από όλες τις παρατάξεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τη σύνθεση κατά την αποστολή μου. Και σας υπόσχομαι ότι την Τρίτη ένα υπόλοιπο με την ομάδα εργασίας που είναι στο υπόλοιπο.
Τετάρτη θα είναι η Υπουργική για το συγκεκριμένο θέμα και μετά, γιατί δεν θα προλάβουμε την Τρίτη λόγω πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά ραντεβού με τον Υπουργό. Έτσι, είναι πολύ πιθανό, θα ξέρετε. Γι' αυτό. Πάψα από το εγώ, πάντα το παιδί. Ξέρεις πάρα πολύ προσωπικό. Ο κύριος Φαντής και ο κύριος Λούκας, κύριε Φαντή, μην κοινάτε.